την ανακοίνωση των αρμοδίων, τελικά τον Ιούλιο περίπου 650.000 δικαιούχοι αναμένεται να εισπράξουν την πρώτη δόση του επιδόματος τέκνων. Το ψάχνω εγώ προς το παρόν, δεν ξέρουμε ακόμη τι θα πάρουμε. Για πρώτη φορά το επίδομα θα πάρουν και οι οικογένειε με ένα και δύο παιδιά, ανάλογα του δηλωθέντο οικογενειακού εισοδήματο. Ενδεικτικά, για ένα παιδί, η οικογένεια με εισόδημα έως 9.000 ευρώ θα πάρει το χρόνο 480 ευρώ. Για δύο παιδιά με εισόδημα έως 29.000 ευρώ, 320 ευρώ ετησίω. Για τρία παιδιά με εισόδημα έως 22.000 ευρώ, 960 ευρώ ετησίω. Τα χρήματα είναι λίγα, αλλά στην κρίση είναι μία μικρή βοήθεια, λένε οι γονεί. Είμαστε και δύο άνεργοι. Δύο παιδιά, πώ να καταφέρουμε. Για τι τρίτεκνες και πολύτεκνε οικογένειε προβλέπονται επιπλέον 500 ευρώ ένα παιδί. Ενώ το όριο εισοδήματο είναι τα 45.000 ευρώ, με προσάυξη 3.000 ευρώ για οικογένειε με τέσσερα παιδιά και 4.000 ευρώ επιπλέον για κάθε παιδί ακόμα. Πάντω και όσοι γονεί δικαιούνται το επίδομα, θα το πάρουν σε δόσει. Τρει συγκεκριμένα, με την πρώτη να αντιστοιχεί στα χρήματα του πρώτου και δεύτερου τριμήνου. Είναι ένα βοήθημα κι αυτό. Είναι κάτι. Προϋπόθεση για να πάρουν οι γονεί το οικογενειακό επίδομα τέχνων είναι αρχικά να καταβάλουν ηλεκτρονικά τη φορολογική του δήλωση. Μεταξύ των δικαιολογητικών που πρέπει να συγκεντρώσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι πιστοποιητικό οικογενειακή κατάσταση, πιστοποιητικό σπουδών για παιδιά άνω των 18 που σπουδάζουν. Αν η σχολή είναι στο εξωτερικό, το πιστοποιητικό πρέπει να είναι θεωρημένο και από το ελληνικό προξενείο. Ιατρική γνωμάτευση για παιδιά άνω των 18 με ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω και έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν είδα τι γραφειοκρατική χαρτούρα θέλει, τα παράτησε, εντάξει και το ποσό... Ήταν μηδαμινό αστείο. Η αίτηση θα υποβάλλεται επίση ηλεκτρονικά στον ΟΓΑ αμέσω μετά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Και σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, μόνο για φέτο η έλεγχη των δικαιολογητικών από τι ελεγκτικέ αρχέ μπορεί να είναι δειγματοληπτική.